Να σας ενημερώσω εισαγωγικά ότι έρχεστε εδώ πέρα υπό την ιδιότητα του μάρτυρα. Η Επιτροπή μας ερευνά σκάνδαλα στον χώρο της υγείας. Σε αυτή τη φάση ερευνούμε τον τρόπο με τον οποίο, μάλλον όσα συνέβησαν στον Τινάν. Μάλιστα. Έχετε υπάρξει δικαστικός επιμελητής, δηλαδή το πρόσωπο εκείνο, για όποιους ίσως δεν πάει το μυαλό του τι είναι το επάγγελμά σας, που μας ακούει πολλοί κόσμος τώρα, γι' αυτό το λέω. Το πρόσωπο εκείνο το οποίο επιφορτίζεται με όλες τις τυπικές διαδικασίες, επιδόσεις, γνωστοποιήσεις, αναγγελίες, γενικώς, και το είσαστε ταυτόχρονα και το πρόσωπο εκείνο που σύμφωνα με τον κώδικα της πολιτικής οικονομίας και τις διατάξεις που ίσχυαν τότε, είχατε την ευθύνη να προσδιορίσετε την αξία. Τον, έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το πεδίο θα σας κάνουμε ερωτήσεις. Αφού ορκιστείτε, θα μας πείτε παρακαλώ το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας ευκρινώς για τα πρακτικά. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κωνσταντάκος του Γεωργίου και της Ελένης, γεννημένος στο Ανθοχώρη Καρδίτσας το 16 Αυγούστου του 1950. Ήμουν δικαστικός επιμελητής. Συνταξιοδοτήθηκα από 1η-1η το 2016. Λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας, 67 ετών σήμερα. Η κατοικία σας που είναι, κύριε Κωνσταντάκο? Κατοικώ στη θέση Βελανιδιά Σάμου. Μάλιστα. Μαραθόκαμπο Σάμο. Γιατί... Στο Μαραθόκαμπο. Μαραθόκαμπο. Τυχερός είστε. Γιατί είναι κερά από εκεί και είμαι Σόγαμπρος. Πολύ καλά κάνετε. Αυτά γράφετε τώρα, καήκαμε στο. Από Σόγαμπρος είμαστε πολλοί, έτσι. πολλοί υπάρχουν. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να ορκιστείτε με θρησκευτικό ή με πολιτικό όρκο? Με θρησκευτικό. Με θρησκευτικό. Παρακαλώ, επαναλάβετε. Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να αποκρύψω τίποτα. Επίσης, τελευταία επισήμαση που θέλω να σας κάνω είναι ότι επειδή εφαρμόζομαι ακριβώς τις διατάξεις του κώδικα της ποινικής οικονομίας, κάθε πληροφορία που θα σας ζητηθεί και εφόσον σας ζητηθεί, αλλά και από μόνο σας, να αναφέρετε την πηγή, την προέλευση δηλαδή, της γνώσεως, αν δεν είσαστε εσείς ο ίδιος που το γνωρίζετε. Ναι. Η διαδικασία είναι γνωστή ενδεχομένως σε εσάς. Δέχεστε ερωτήσεις από τους συζητητές των κομμάτων κατά τη σειρά της κοινοβουλευτικής τους δύναμης και απαντάτε. Ο χρόνος είναι, θέλετε να βάλουμε 10 λεπτά, 15 στους συζητητές, θέλετε να βάλουμε 10 λεπτά στους συζητητές και 5 λεπτά, 6 λεπτά ας πούμε, στον κάθε ομιλητή από τους βουλευτές. Πρακτικά υπάρχει μια ανοχή πάντοτε. Στο τέλος που θα έχουν τελειώσει, αν δεν έχετε εσείς ολοκληρώσει, μπορείτε να πάρετε και λίγο χρόνο παραπάνω να μιλήσετε. Θέλετε τώρα να κάνετε μια σύντομη 2-3 λεπτά τοποθέτηση? Ναι, αν θέλετε. Αρέσει. Ναι, ευχαρίστως. Εκτός της νομικής υποχρέωσης, κύριε Πρόεδρε, έχω και ηθική υποχρέωση να βρίσκομαι εδώ ενώπιον σας σήμερα για να διευκρινίσω και εγώ στο έργο της Επιτροπής σας. Και το δεύτερο ανοίξτε. Έχω και ηθική υποχρέωση να βοηθήσω στο έργο της Επιτροπής σας. Εγώ, σαν δικαστικός επιμελητής, μου δόθηκε έγγραφη εντολή, κυρίες και κύριοι, από δικηγόρο της Τράπεζας Πυριός, επισπεύδουσας τότε, καθολικής διαδόχου όμως της Cyprus Popular Bank, κυπριακής εταιρείας, γνωστή φαντάζομαι θα είναι σε εσάς, καθολικής διαδόχου και αυτής της Marfin Popular Bank, η οποία ήταν η αρχική δανείστρια του Ερίκου Ντινάν. Τέσσερις διαταγές πληρωμής. Μου δώσανε εντολή να προβώ στην ίσπραξη όπως προβλέπεται από τον νόμο, άλλωστε να προβώ στην κατάσκηση. Και μου λέγανε τι να κατάσχω. Τα ακίνητα συγκεκριμένα ή, και αν όχι συγκεκριμένα, ό,τι βρω. Δεν είναι πάντα συγκεκριμένο η εντολή στο τι θα κατάσχω. Ό,τι βρει ο δικαστικός επιμελητής. Έτσι λοιπόν κι εγώ πήγα στον Ερίκο Ντινάν, ζήτησα να μου καταβάλουν τα χρήματα. Δήλωσαν αδυναμία πληρωμής και προέβη στην κατάσκηση. Τι κατάσκηση έκανα? Όλα τα ακίνητα. Τα οποία ακίνητα αυτά, με την διέκριση, τα οποία ακίνητα αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και εξυπηρετούν τις οικονομικές ανάγκες του Ιδρύματος και γενικά οποιασδήποτε επιχείρησης, η οποία όμως επιχείρηση εδρεύει σε αυτά. Επιτρέπεται με το 1001α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αυτή η κατάσκηση. Όλα τα ακίνητα συγχρόνως, αλλά βγαίνουν και στον πληστηριασμό με μία τιμή. Ποιος είναι ο σκοπός? Να αποφευχθούν διάφοροι πλειοδότες των ακινήτων με ξεχωριστά ακίνητα οι πλειοδότες, ούτως ώστε να αποφευχθεί και στο τέλος ο εκβιασμός ο οικονομικός. Και σταματάει, και όπως αντιλαμβάνεστε, και η επιχείρηση να λειτουργεί ομαλά όταν τα ακίνητά της βγήκαν στον πληστηριασμό και υπάρχουν 10 ή 5 πλειοδότες. Έτσι λοιπόν ο νομοθέτης καλά προέλευσε
να βγαίνουν στον πληθυσμό όλα τα στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία της μιας οικονομικής μονάδας, ούτως ώστε όποιος το πάρει να μπορεί να το λειτουργήσει και την άλλη μέρα το πρωί. Θεωρώ λοιπόν ότι ορθώς έγινε αυτή η κατάσκηση, ορθώς έγινε και με το 1022 κατάσκηση ειδικών περιουσιακών στοιχείων, που και εκείνα ενσωματώθηκαν με εντολή και μπήκαν και εκείνα στην ίδια τιμή. Δηλαδή, βγήκαν στον πληθυσμό με ίδια τιμή πρώτης προσφοράς. Και αυτό ωφέλησε, διότι ο πληροδότης που το πήρε λειτουργεί το νοσοκομείο σήμερα, από τότε που το πήρε δηλαδή, απρόσκοπτα. Και επειδή έχω και γνώση το αντικειμένο, ξέρω ότι και οι υπάλληλοι που ήταν να πήρουν κοντά 2 χρόνια, πληρωθήκαν και δουλεύουν μια χαρά. Αυτά έχω να σας πω. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Δώσατε το πλαίσιο στο οποίο κινηθήκατε. Ο κύριος Λάπας.